Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λάθη, παλινοδίες, αλαζονία και ερασιτεχνικούς χειρισμούς, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ιερά Πέτρα, που ήταν ο πρώτος σταθμός της διήμερης περιοδίας του στην Ανατολική Κρήτη. Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, καυτηριάζοντας το πώς η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί στον σχεδιασμό των μέτρων της πανδημίας, που συνετέλεσαν στο να βρεθούμε, όπως είπε, για μία ακόμη φορά σε μια ανοιχτή λεωφόρο αγωνίας, όταν λίγο διάστημα πριν βεβαίωναν ότι η χώρα βρίσκεται στο τελευταίο μίλι πριν την κανονικότητα. Παλάθη, παλινοδίες, η ερασιτεχνική χειρισμή, η αλαζονία, ο πολιτικός καιροσκοπισμός, όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να βρεθούμε για άλλη μια φορά, ενώ μας έλεγαν ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι, σε μια ανοιχτή λεωφόρο αγωνίας. Εδώ δουλεύει το νοσοκομείο γιατί υπάρχουν φιλότιμοι νοσηλευτές και φιλότιμοι γιατροί και φιλότιμο προσωπικό. Αν δεν υπήρχε το φιλότιμο, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, μιλώντας για ώρα κοινωνικής ευθύνης. Έχουμε όλοι μας μια βασική υποχρέωση, πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους συνανθρώπους μας. Να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να αξιοποιήσουμε ένα από τα βασικά όπλα που μας δίνει η επιστήμη, το εμβόλιο. Σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, αλλά και σε περιορισμό του προσωπικού, συμπληρώνοντας πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία χρειάζονται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση. Έπρεπε τουλάχιστον από αυτή την πανδημία να έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία χρειάζονται ενίσχυση, όχι αποδυνάμωση. Αυτές οι ιδεολειπτικές αιμονές είναι καταστροφικές. Και οι πολίτες μαζί και εμείς δεν θα επιτρέψουμε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές επιλογές να υλοποιηθούν. Είναι η ώρα της εγρήγορσης για την προστασία του καθενός και της καθεμιάς, είναι η ώρα της κοινωνικής ευθύνης, είναι όμως και η ώρα του αγώνα για να δυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να δυναμώσουμε τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, για να δυναμώσουμε το κοινωνικό κράτος, για να χτίσουμε ένα κράτος ανθρώπινο και ισχυρό. Ο Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από πολίτες που θέλησαν να τον χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί του.